Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νόμισαν ότι εμείς είτε κάναμε πίσω είτε τραβήξαμε την ταχύτητα. Ασφαλώς και δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Προφανώς και δεν μπορούσαμε να αγκαζώσουμε μέσα στο 15 Αύγουστο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομάδες εργασίας μας δεν δούλεψαν σκληρά και πυρετωδώς όλες αυτές τις μέρες ώστε να είμαστε έτοιμοι πάνω στην τελική μάχη. Από αύριο πατάμε πάλι τον γκάζι. Εκείνο τον γκάζι που δεν αφήσαμε στην ουσία εμείς ποτέ. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να απογοητεύεται. Σαφώς είναι μια δύσκολη μάχη. Σαφώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Σαφώς αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη σε όλο το team, σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν. Προσπαθεί πολλοί κόσμος σε όλη τη χώρα και θα πρέπει και εσείς να έχετε την ανάλογη συμπεριφορά. Θέλω να γνωρίζετε ότι όλοι εδώ προσπαθούν το ίδιο. Δεν αφήνουν ούτε στιγμή κάποιο θέμα να περάσει έτσι. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να αποτύχουμε πολλές φορές. Θέλω να ξέρετε και να πιστεύετε ότι στο τέλος θα επιτύχουμε. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα από την αισιοδοξία μας, τίποτα από την προσπάθειά μας. Πρόκειται περί ενός φασιστικού καθεστώτος, όπως και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γίνονται ανάλογα πράγματα, αλλά εδώ στην Ελλάδα, στην Bad Bank της Ευρώπης, τα πράγματα έχουν μεγαλύτερο πόνο, έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα, εμείς εντάχει να μιλήσουμε, γιατί σίγουρα πάλι θα αρχίσουν τις δικές τους παρεμβολές. Συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Κινούμαστε και νομικά και κοινωνικά και πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό για μας? Νομικά, ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Είδαμε τα δικαστήρια, ξεκίνησαν με το Βόλο και με το Κιλκής, όπως υπολογίζαμε. Τα δικαστήρια μιλούν πάνω απ' όλα για το θέμα της δημόσιας υγείας. Φυσικά και δεν πατάνε σωστά, φυσικά και δεν τους έχουν εξηγήσει σωστά, είναι νομικοί και δεν γνωρίζουν, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα και υπάρχει καταστρατήγηση του συντάγματος, άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτούς. Άρα στον άξονα νομικής ασχολούμαστε με τα έγγραφα του Νίκου Τοντονιάδη που καταθέτουμε στους εργοδότες. Θέλω να το κάνετε όλοι. Ξέρω τι γίνεται 1η του Σεπτέμβρη, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Θέλω να κινηθείτε προς αυτόν τον άξονα και θα μπούμε σε μια μεγάλη νομική διαδικασία. Εμπιστευόμαστε τον Νίκο και προχωράμε εκεί. Να μιλήσουμε για τα κοινωνικά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί πρέπει να σας έχουμε προετοιμασμένους, διότι μέχρι να τελεσιδικήσουν όλα αυτά, μέχρι να φτάσουμε στην απόφαση να πέσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οι εντολές που τις έχουν δώσει, πρέπει να καλύψουμε και τον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα υπάρξει μια περίοδος αναταραχής και εγώ δεν θα κάτσω να περιμένω Τετάρτη να βγάλει ανακοίνωση ο Μητσοτάκης περί των ανεμβολίαστων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους σε εμβολιασμένους και σε ανεμβολίαστους. Άρα, σε κάθε πόλη, σε όλους τους νομούς της χώρας, στην Ελλάδα μας αλλά και στην Κύπρο, θα δημιουργήσουμε ομάδες, πυρήνες από 10 άτομα, οι οποίοι θα έχουν τον εξής ρόλο. Ο ρόλος τους θα είναι συγκεκριμένος. Θέλουμε να μην μείνει άνθρωπος χωρίς φαγητό, χωρίς διατροφή δηλαδή, βασικά πράγματα, και χωρίς παιδεία τα παιδιά του. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πρότιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα συζητήσουμε σε λίγες μέρες, βέβαια θα σας αναπτύξω το θέμα, το λέω εντάχει και επιγραμματικά. Συζητάμε και για ανταλλαγές προϊόντων, συζητάμε και για τράπεζες, οι οποίες στην ουσία θα έχουμε μαζέψει αποθήκες τροφίμων, θα μας βοηθήσουν επιχειρηματίες από όλη τη χώρα. Άρα, καλό και όλους τους άλλους επιχειρηματίες και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πλεόνασμα επί των αγροτικών τους προϊόντων, κυρίως από την επαρχία, στο νομό τους να απευθυνθούν στα άτομα τα οποία θα τους δώσουμε σε λίγες μέρες. Θα υπάρχουν ειδικές αποθήκες λοιπόν και τροφίμων, ώστε άνθρωποι οι οποίοι προφανώς θα μπουν σε αναστολή εργασίας να μπορούν να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Με ενδιαφέρει αυτό ιδιαίτερα για τις οικογένειές τους και για τα παιδιά τους. Με ενδιαφέρει επίσης η παιδεία. Για την παιδεία, επειδή μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, θα προσπαθήσουμε και θα φτιάξουμε ειδικούς πυρήνες με δασκάλους πάλι σε όλες τις πόλεις της χώρας, ώστε τα παιδιά να μην μείνουν χωρίς τα μαθήματά τους. Ακόμα και τα παράπλευρα, ακόμα και ξένες γλώσσες, ακόμα και μουσική. Τα πάντα. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Μόνον έτσι θα τους αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το καταλάβετε και εσείς. Θα παλεύουμε συνεχώς. Είτε να τους γκρεμίσουμε πολιτικά, είτε νομικά. Θα δούμε πώς με τα νομικά μας επιτελειακή, κυρίως με τον Νίκο. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε πολύ καλά, εσείς πολύ καλύτερα από μένα, ότι εάν λιποψυχήσει, δεν θα λιποψυχήσει έτσι απλά, αλλά επειδή δεν θα έχει εργασία για να σιτήσει τα παιδιά του. Είναι αυτό που μου λένε κάθε μέρα. Και τώρα τι κάνουμε? Θέλω να ξέρετε ότι διαβάζουμε τα πάντα, ό,τι γράφετε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στις 52 πρωτεύουσες της χώρας θα γίνει αυτό το σχέδιο, αυτό το project. Αυτό θα γίνει και στην Κύπρο μας. Λάρνακα, Λευκοσία και Λεμεσός είναι έτοιμα τα άτομα. Θέλω να συμμετάσχετε και πολλοί άλλοι όσοι θέλετε και επιχειρηματίες από την Κύπρο, ώστε να μην μείνει και κανένας από την Κύπρο
με τέτοιο πρόβλημα. Να μην υπάρχει πρόβλημα σύντησης, και για την αστεγία θα μιλήσουμε, αλλά και για την παιδεία. Μας ενδιαφέρουν η σύντηση και η παιδεία πρώτα απ' όλα. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να κρατηθεί. Επίσης, θα προετοιμαστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έρχεται σε λίγες μέρες από εμάς, να μην υπάρξει ούτε ένα παιδί σε πανεπιστήμιο που να έχει πρόβλημα. Να μην υπάρξει παιδί. Διότι τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν self-test ή rapid test με τα χρήματά τους που δεν έχουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει, εάν δεν το έχουμε ρίξει πολιτικά μέχρι τότε, να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και μην βγει κάποιος να πει ότι δεν θέλουμε εμείς αυτό το πράγμα, θέλουμε να ρίξετε αυτό. Αυτό προσπαθούμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό προσπαθούμε. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε και το backup μας. Το backup μας είναι να στηρίξουμε το λαό. Ο λαός θα στηριχθεί μόνο με τέτοια μέσα. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Το σημαντικό για μένα είναι στις δύσκολες μέρες να έχουν όλη τροφή και να έχουν όλη παιδεία. Ξεκινάμε από εκεί λοιπόν. Σε λίγες μέρες θα βγάλουμε αναλυτικά όλο αυτό το οποίο δεν το ανέλησα πλήρως τώρα. Και τρίτο θέμα που θέλω να σας πω, πολιτική κίνηση. Οι πολιτικές κινήσεις, αν και είναι κοινωνικές, δεν έχει σχέση με κομματισμό αυτό που θα σας πω. 29 του μήνα συμμετέχουμε και εμείς μαζί με όλους τους Έλληνες. Οι Έλληνες μας ακολούθησαν πιστά μέχρι τώρα και ακολουθούμε και εμείς πιστά τους Έλληνες στη μεγάλη διαμαρτυρία, στη μεγάλη συγκέντρωση, στις μεγάλες συγκεντρώσεις, πάλι σε όλες τις πρωτεύουσες της χώρας. Δεν έχει νόημα να είναι μόνο στην Αθήνα. Η Αθήνα θα έχει τον κόσμο της έτσι κι αλλιώς. 7 η ώρα το απόγευμα και στην Αθήνα και σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας θα είμαστε εκεί. Και θέλω να ξέρουν ότι δεν μπορούν να είναι κάθε φορά ένα δίωρο ή ένα τρίωρο διαμαρτυρίας. Αυτά ήταν η εκκίνηση. Θέλω να ξέρουν ότι επειδή δεν υπολογίζουν και δεν λογαριάζουν κανέναν, προκαλούν τη βία και η βία θα τους χρεωθεί. Και από ό,τι βλέπουμε, ζητούν και επιζητούν αυτό. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να μην υπάρξει βία, να μην υπάρξει εμφύλιος, να μην υπάρξει διαχωρισμός. Όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι όταν πλέον εκβιάζουν με το χείριστο είδος. Το χείριστο είδος είναι να μην υπάρχει δουλειά στον άνθρωπο, να μην μπορεί να ζήσει τα παιδιά του. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Είναι αλητεία, είναι εκβιασμός και δεν θα κάνουμε πίσω. Αναγκαστικά, ακόμα και αν το πηγαίναμε θεωρητικά με το σταυρό στο χέρι, αναγκαστικά θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να απελευθερωθεί αυτή η χώρα. 29 Αυγούστου, Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, σε όλες τις πλατείες της χώρας. Συμμετέχουμε, ακολουθούμε τον ελληνικό λαό, είμαστε εκεί δίπλα μαζί του, όπως θα είμαστε πάντα δίπλα μαζί του. Αυτό είχα να πω για σήμερα, αυτά είχα να πω. Μην λιποψυχείτε, μην φοβάστε, μην λυγίζετε. Τα πρόσωπά τους μας προκαλούν αηδία. Τα πρόσωπά τους μας προκαλούν για να κάνουμε κινήσεις οι οποίες δεν αρμόζουν σε εμάς, δεν αρμόζουν στη δημοκρατία μας, δεν αρμόζουν στην ελευθερία μας. Αλλά θα προστατέψουμε τα παιδιά μας, θα προστατέψουμε τη χώρα μας, θα προστατέψουμε τον ήλιο μας και τη θάλασσά μας. Θέλω να κρατιέστε γερά. Θέλω να σηκώσετε ψηλά το κεφάλι. Προχωράμε. Κανονικά. Ευχαριστώ.